Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όλοι δίνουν τα αρέστα τους στην εξαπάτηση και στις υποσχέσεις. Όμως δυστυχώς για αυτούς και ευτυχώς για εμάς, όλο και περισσότερο αποκαλύπτεται ότι η επόμενη κυβέρνηση, όποια κι αν είναι, θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη, όπως και κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Γιατί αυτά που τους ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν. Και το πραγματικά ελπιδοφόρο σήμερα είναι ότι υπάρχει ένα κόμμα που δεν θα δείξει καμία στήριξη και ανοχή στην επόμενη από χέρι αντιλαϊκή κυβέρνηση. Αυτό από μόνο του μπορεί και πρέπει να γίνει κριτήριο για τη στάση του κάθε εργαζόμενου στις επερχόμενες κάλπες, δυναμώνοντας το ΚΚΕ. Γιατί η κοκορομαχία μπορεί να έχει ανάψει για το ποιος και πώς θα κυβερνήσει, αλλά σκόπιμα δεν συζητιέται τι θα κάνει αυτός που θα κυβερνήσει. Και η αλήθεια πλέον δεν κρύβεται, ότι στα μεγάλα συμφωνούν. Όλοι πίνουν νερό στην εκταμείευση των δόσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, που σημαίνει προαπαιτούμενα και νέα βάρβαρα μέτρα για τους εργαζόμενους. Λεφτά που θα πάνε στις μεγάλες τσέπες των αφεντικών και εμείς θα ξεπληρώνουμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Κοινό τους πρόγραμμα έχουν το Σύμφωνο Σταθερότητας, την πράσινη ανάπτυξη, που το μόνο πράσινο που έχει είναι το χρώμα του χρήματος που γεμίζει τα ταμεία των ομίλων. Κοινό τους πρόγραμμα είναι η στήριξη των αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών, είναι η θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, είναι η διάσωση των τραπεζών. Μαζί ψήφισαν τα χαράτσια στην ενέργεια, συμφωνούν στα ματωμένα πλεονάσματα που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Όλοι τους μας βλέπουν ακόμα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Εξάλλου και τα παιδιά των διεθνών οίκων αξιολόγησης μόνοι τους λένε ότι μετά τις εκλογές στην Ελλάδα αναμένουμε συνέχιση των ίδιων πολιτικών. Γι' αυτό μαλώνουν για το ποιος αντιγράφει ποιον, μαλώνουν πιανού το πρόγραμμα είναι πιο κοστολογημένο, πιο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς όμως ξέρουμε καλά τι σημαίνει κοστολογημένο πρόγραμμα, τι σημαίνει αντοχές της οικονομίας. Σημαίνει πόσα κέρδη θέλουν και πρέπει να βγάζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και τίποτα παραπάνω. Οι ανάγκες μας έτσι κοστολογούνται. Όλα αυτά τα κοινά εξηγούν γιατί μπορούν και τα βρίσκουν στην Πάτρα ενάντια στον κομμουνιστή δήμαρχο, στη ΓΕΣΕΕ ενάντια στις ταξικές δυνάμεις, στο εργατικό κέντρο πύργου, από κοινού και με τους φασίστες. Έτσι εξηγείται γιατί στις λίστες των ψηφοδελτίων τους βλέπουμε ονόματα και δεν είμαστε σίγουροι για το ποιανού κόμματος το ψηφοδέλτιο κρατάμε στα χέρια μας. Εξάλλου έχει γίνει viral η δήλωση υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι Νέα Δημοκρατία από κούνια. Και τα παραδείγματα δεν έχουν τελειωμό. Η ίδια η πείρα και τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων, μεταξύ άλλων και το μισό νόμο Χατζηδάκη, ενάντια στον οποίο πάλεψαν και παλεύουν ακόμα οι εργαζόμενοι. Το ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ ψήφισε το 70% των νομοσχεδίων. Αλλά και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε η μεγαλύτερη συνένεση στη Βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίζει το 52% των νομοσχεδίων και το ΠΑΣΟΚ το 65%. Τόση είναι η άβυσος που τους χωρίζει, που οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι όποιο κόμμα είναι πρώτο μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση με το κόμμα που θα είναι τρίτο. Ευχόμενοι βέβαια αυτό το κόμμα να είναι το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Για τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ υπάρχει λοιπόν και η κοινή στόχευση και το κοινό έδαφος συνεργασιών. Αλλά και το άγχος τους, μήπως μείνει η χώρα κυβέρνητη, μήπως ταλαιπωρηθεί η οικονομία που αποδεικνύονται κοροϊδία. Άλλωστε, ούτε τα αφεντικά τους φαίνεται να ανησυχούν τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι η σύνθεσή της, γιατί ξέρουν τις δεσμεύσεις που υπάρχουν. Άνετα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση και από τις εκλογές του Μαΐου. Και αν δεν το κάνουν, θα είναι μόνο και μόνο για να θέσουν εκβιαστικά διλήμματα για το λαό, για να υποκλέψουν τα δύο πρώτα κόμματα τις λαϊκές ψήφους και να αποκτήσουν μεγαλύτερο κομμάτι της εκλογικής πίτας, ώστε από καλύτερες θέσεις να παζαρέψουν τη σύνθεση της επόμενης αντιλαϊκής κυβέρνησης. Το κριτήριο όμως για το λαό δεν αλλάζει, όσες κάλπες και αν αποφασίσουν να στήσουν. Αυτό που κρίνεται είναι πώς
ο ίδιος θα βγει πιο δυνατός για να αντιπαλέψει την επόμενη κυβέρνηση, για να αντιπαλέψει τα επόμενα αντεργατικά νομοσχέδια που θα υπηρετούν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό χρειάζεται τα κόμματα που θα κυβερνήσουν να τρέμουν τη γη κοντά από τα πόδια τους, με ένα δυνατό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος να τους χαλάει τη σούπα, να πρωτοστατεί στην οργάνωση των διεκδικήσεων, έτσι ώστε να βάζουμε φρένο, να αποσπάμε κατακτήσεις, να ακούγεται δυνατά η φωνή μας, μέσα και έξω από την Βουλή. Ας τα βρουν μεταξύ τους αυτοί που διεκδικούν να είναι ο βασικός κορμός της επόμενης κυβέρνησης, αλλά και οι υπόλοιποι που άλλα έλεγαν πριν για ανοχή και στήριξη σε προοδευτική διακυβέρνηση και άλλα λένε τώρα. Κανένας από τους δύο, αλλά και κανένας άλλος που θα συμμετέχει, θα δώσει στήριξη και ανοχή στην επόμενη κυβέρνηση. Καμία ψήφος να μην σκορπιστεί σε κόμματα που θα την παζαρέψουν μετά τις εκλογές. Καμία ψήφος να μην σκορπιστεί σε ντεμέκα τη συστημικούς που είναι συστημική μέχρι το μεδούλι. Μόνοι τους λοιπόν αυτοί και όλοι μας. Να ακουστούν δυνατά οι δικές μας ανάγκες, τα δικά μας θέλω. Μόνο η δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι το μέτρο της δύναμης που θα έχει ο λαός μετά τις εκλογές. 21 Μάη να γίνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Να ενισχυθεί όσο πιο πολύ γίνεται το ΚΚΕ για να δυναμώσει η αισιοδοξία, η ελπίδα και το πιο σημαντικό, να ανοίξουμε το δικό μας δρόμο, το δρόμο της ανατροπής. Στην τελική ευθεία πριν τις εκλογές, κανείς να μην τσιμπήσει, να φέρουμε τα πάνω κάτω με τη δύναμη που απορρέει από το δίκιο μας. 21 Μάη λοιπόν να κάνουμε την έκπληξη. Ισχυρό ΚΚΕ για να έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς.